Στη Βάρνα της Βουλγαρίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, επικεντρώνεται σήμερα το ενδιαφέρον. Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 7 το βράδυ και σε αυτήν θα συμμετάσχουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ και της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ και ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγί Περτογάν. Σύμφωνα με την Βουλγαρική Προεδρία, το Δείπνο Εργασίας αποτελέσει ευκαιρία για την αξιολόγηση θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και πρόσφατων εξελίξεων στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων ενεργειών της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στη Συρία. Στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της περασμένης εβδομάδας, οι ηγέτες των κρατών μελών κάλεσαν την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, να διερευνήσει και να αξιοποιήσει τους φυσικούς πόρους της. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΡΙΚΣ της Βρυξέλλες, επικαλούμενος διπλωματική πηγή, η Βάρνα μπορεί να είναι το σημείο καμπής στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Αυτό όμως περισσότερο εξαρτάται από τον Ερντογάν και από την απόφασή του κατά πόσον θα συνταχθεί με την Ανατολή ή με τον Δυτικό κόσμο. Η Σύνοδος αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί στις 9 το βράδυ με δημοσιογραφική διάσκεψη. Στην Σύνοδο της Βάρνας αναμένεται να τεθούν θέματα κυπριακού και ελληνικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης να στάλουν ξεκάθαρα μηνύματα στον πρόεδρο της Τουρκίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοτουλίδης. Μιλώντας στο Τρίτο, επεσήμανε ωστόσο ότι πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι για τα αποτελέσματα, αφού, όπως εξήγησε, ο Ταγί Περτογάν μεταβαίνει στη Σύνοδο για να εξασφαλίσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Οι τουρκικές ενέργειες, σημείωσε, εκτός από τα συμφέροντα της κυπριακής δημοκρατίας, επηρεάζουν και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα αλλά και συμφωνίες με γειτονικά κράτη. Ερωτηθείς για τη συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη Ρώμη, ο κ. Χριστοτουλίδης είπε ότι μετέφερε στον Αντώνιο Γκουτέρες την ετοιμότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανέναρξη των συνομιλιών στο πλαίσιο των προτάσεων του, όπως αυτό υποβλήθηκε στο Κράν Μοντάνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε επίσης ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είναι πανέτοιμος και αναμένει απάντηση από τον Μουσταφά Κιντζή για ενδεχόμενη συνάντησή τους. Την απόδοση στην Άγκυρα άλλων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για το προσφυγικό μέτρο από που θα συνδέεται με τον κρατικό προϋπολογισμό της Τουρκίας, θα ζητήσει ο Ταγί Περτογάν στην διάρκεια της Συνόδου της Βάρνας. Στη μακρά λίστα των ετοιμάτων του Προέδρου της Τουρκίας περιλαμβάνονται επίσης η επέκταση της Τελωνιακής Ένωσης, η απελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων για τους Τούρκους υπηκόους που επισκέπτονται την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άνοιγμα νέων διαπραγματευτικών κεφαλαίων και την ταχύτερη απόδοση των προενταξιακών κονδυλίων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται πως θα επικρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι οι Βρυξέλλες αθέτησαν τις υποσχέσεις που έχουν δώσει στην Τουρκία. Παράλληλα, θα ζητήσει από τους κύριους Γιούνκερ και Τούσκ να αναγνωρίσουν ότι οι δράσεις της Άγκυρας γίνονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και θα αξιώσει στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαντήσει σε όλες τις τουρκικές κατηγορίες. Σε ομιλία του χθες στην Τραπεζούντα, ο Ερντογάν τόνισε μεταξύ άλλων πως δεν δέχεται μαθήματα από τη Δύση, προσθέτοντας ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια των Τουρκών.